Η Άγια Απόστολη, Ηλία. Άγια Απόστολη, εμβληματική για την Καλαμάτα. Όχι μόνο γιατί είναι ένας από τις παλιότερες, μια από τις παλιότερες εκκλησίες της Καλαμάτας, αλλά και γιατί με έναν ορισμένο τρόπο έχει συνδεθεί με την Επανάσταση του 21 και την δοξολογία που έγινε όταν οι επαναστατημένοι Έλληνες μπήκαν στην Καλαμάτα. Είναι μια ιστορία που έχει αμφισβητηθεί έντονα, όχι το γεγονός είναι αναμφισβήτητο. 23 Μαρτίου απελευθερώθηκε Καλαμάτα, συγκροτήθηκε με συνοική γερουσία και όλα τα άλλα. Όπως και η δοξολογία. Και έτσι. Η δοξολογία έγινε, φυσικά έγιναν όλα αυτά, περιγράφονται όλα αυτά, αλλά δεν περιγράφονται από κανέναν ότι έγιναν στους Αγίους Αποστόλους. Μάλιστα. Αντιθέτως, ο Νίκος Ζερβής, σε μια έρευνα σημαντική που έκανε, βρήκε ένα κείμενο ομιλίας του νομαρχιακού δάσκαλου Αδαμάντιου Ιωαννίδη το 1865 το Δεκέμβριο, όταν έγιναν τα εγκαίνια της καινούργιας εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη, όπου ο δάσκαλος μιλώντας λέει πως αν σωστά με πληροφόρησαν αυτοί που ζουν ή που ζούσαν από την ηρωική γενιά των προγόνων μας, δηλαδή αν τον πληροφόρησαν σωστά αυτοί που συμμετείχαν στα γεγονότα, εδώ στον Αγιάννη έγινε η δοξολογία την ημέρα που απελευθερώθηκε η Καλαμάτα. Αυτό έχει μια ιδιαίτερη αξία από πολλές πλευρές. Πρώτα απ' όλα, ο Ιωαννίδης διορίστηκε δάσκαλος στην Καλαμάτα το 1947, δηλαδή 26 χρόνια μετά την Επανάσταση. Ναι. Επομένως, είναι πολύ νοπές οι μνήμες. Σωστά. Για να έχει αφηγήσεις. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι κρατάει την επιφύλαξή του. Λέει, αν με πληροφόρησα σωστά. Σε αντίθεση με αυτούς που μετά από 1,5 αιώνα ανακάλυψαν και επιμένουν ότι εδώ έγινε χωρίς καμία πηγή. Όλες οι πηγές μιλούν για δοξολογία στο ποτάμι. Παρά το ποταμό ή στο χυλός του ποταμού κτλ. Και ο Κολοκοτρώνης και ο Δελιγιάννης και όλοι όσοι έγραψαν από μνημονεύματα από εκείνη την εποχή και όλοι οι ιστορικοί στη συνέχεια, με μια επιφύλαξη του Κορδάτου ίσως, λένε ότι έγινε στο ποτάμι. Δεν αναφέρουν σε πιο συγκεκριμένο σημείο. Το ζήτημα των Αγίων Αποστόλων προέκυψε το 1930 στις γιορτές της Εκατονταετηρίδας, όπου κάποιοι αποφάσισαν και έβαλαν αυτή την πλάκα που υπάρχει στην είσοδο των Αγίων Αποστόλων, θεωρώντας ίσως ότι επειδή είναι παλιά εκκλησία, είναι και εμβληματική εκκλησία και κατά συνέπεια νοηματοδοτεί κάτι, ενώ η άλλη ήταν καινούργια εκκλησία, και ίσως αντιδιαστολή με κάποιον που θα έλεγε πώς έγινε εδώ αφού είναι καινούργια εκκλησία. Σωστά. Και δεν ήξερε ότι υπάρχει μια προηγούμενη κτλ. Προκρίθηκε αυτό. Και βέβαια οι αναφορές ιστορικές κάνουν ο Κουγέας και ο Εζεκίλο Βερναγγιώτης, Μητροπολίτης που καταγόταν από τη Μεσσηνία, και αναφέρουν τους Αγίους Αποστόλους. Αυτό όμως δεν αποτελεί και ιστορική τεκμηρίωση. Εκτός από αυτή την αναφορά που είναι πολύ σημαντική, που έχει βρει ο Νίκος Ζερβής, υπάρχει και η λογική. Θα δούμε λοιπόν τι γινόταν. Το εκκλησάκι είναι του 11ου-12ου αιώνα. Είναι το μισό του 11ου-12ου αιώνα, είναι το ανατολικό μέρος. Το δυτικό μέρος είναι προσθήκη της εποχής της Ενετοκρατίας για να μεγαλώσει το εκκλησάκι. Μπροστά από εδώ περνούσε πονεύοντας πριν αρχίσουν οι εκβαθύνσεις ώστε να στενέψει η κήρυ του, και κατέληγε στην Αναγνωσταρά, τη σημερινή Αναγνωσταρά. Εδώ δεν υπήρχαν πλατείες. Μας γελάει το γεγονός, σήμερα έχουμε μία, δύο, τρεις πλατείες και μάλιστα τέσσερις πλατείες και μάλιστα λίγο μεγαλύτερες, ναι, για τα δεδομένα ενός χωριού που μόλις τότε είχε βγει από την τουρκική κατοχή. Εδώ στους Αγίους Αποστόλους μπροστά, εκεί που είναι το ιερό, μέχρι εκεί που είναι το ιερό, δηλαδή μέχρι εκεί που πέρναγε ο Νέοντας, υπήρχαν ξύλινα παραπήγματα, τα οποία λέγανε εργαστήρια, παράγκες κλπ. Όλη η περιοχή εδώ, πάνω από τους Αγίους Αποστόλους, ήταν το σπίτι, το παλιό σπίτι του Μπενάκη. Η Παπαντής δεν υπήρχε ως δρόμος, ένα σοκάκι ουσιαστικά ήταν που κατέβαινε και περιέκλειε την Υπαπαντής και την
και της Ογής, όπως το λέω, σε ένα συγκρότημα τέτοιων εργαστηρίων. Επομένως, δεν μπορούσαν να μαζευτούν 5-6 χιλιάκια, από πού να έρθουν, από ποιο δρόμο να έρθουν. Δεν υπήρχε δρόμος. Σήμερα λέμε, πού ήρθαν από τη στάδιο, δεν υπήρχε στάδιο, δεν υπήρχαν καν σπίτια τότε εκεί πέρα. Έτσι, υπήρχε ένας δρόμος και μοναδικός, αυτός που περνούσε κάτω από την Παπαντή. Η Μητροπολή του Μελωτίου και Τζένα. Αυτός ήταν ένας δρόμος που υπήρχε παλιό. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Πώς θα περνάγανε μέσα στα στενά για να καταλήξουν σε μια εκκλησία που δεν έχει ούτε αυλή 6.000 άνθρωποι για να κάνουν. Δεν είναι λογικό, ας πούμε. Επομένως, μόνο συμβολικό και εμβληματικό χαρακτήρα έχουν οι Άγιοι Απόστολοι για ένα πραγματικό γεγονός το οποίο έγινε με χιλιάδες κόσμο έξω, πιθανόν μπροστά από μια εκκλησία που θα ήταν ο Άγιος Ιωάννης. Είπα προηγουμένως ότι υπήρχαν εργαστήρια, ξύλινα. Υπήρχε ο φόβος λόγω των εργαστηρίων, των ξύλινων που υπήρχαν και εδώ μπροστά, υπήρχε ο φόβος να καταστραφεί όλο το κέντρο της πόλης. Πολύ σωστά. Είχαν αρχίσει λοιπόν να συζητάνε να καταδαφίσουν, να μην καταδαφίσουν, να καταδαφίσουν, να μην καταδαφίσουν, αλλά τους πρόλαβε η πυρκαγιά. Το 1879 έγινε μια μεγάλη πυρκαγιά, έγινε νωρίτερα και το 1961 άλλη μία, που είχαν καταστραφεί μερικά μαγαζιά, εργαστήρια που υπήρχαν εδώ ξύλινα, στην περιοχή του Ηρώου, αλλά η μεγάλη πυρκαγιά έγινε το 1879, στην οποία κάει και ένα μέρος των ξύλινων παραπηγμάτων που έκλεινε την Παπαντής. Mm-hmm. Η Παπαντής περνούσε από κάτω από ένα στενάκι, ίσα που χώραγε ένας άνθρωπος να περάσει στη σημερινή 23 Μαρτίου. Με την πυρκαγιά έγινε η πρώτη διάνοιξη. Και μπήκαν και οι βάσεις να μεγαλώσει και η πλατεία Αγίων Αποστολών, γιατί αυτά μείνανε μισοεπομείνω και τα λοιπά, μέχρι το 1916 συνεχιζόταν οι απαλλοτριώσεις προκειμένου να καταδαφιστούν κτίσματα που υπήρχαν παρατημένα, ερυπωμένα και τα λοιπά σε αυτή την περιοχή. Θα πάμε και στην πλατεία, στα Παπλωματάδικα, στην πάνω πλατεία μετά και θα μιλήσουμε και για πράγματα που υπήρχαν εκεί. Πάντως αυτό που είναι σαφές είναι ότι στην Επανάσταση, σε αυτή την περιοχή δεν υπήρχαν πλατείες με την έννοια που τους βλέπουμε σήμερα, δεν υπήρχαν δρόμοι με την έννοια που τους βλέπουμε σήμερα και κατά συνέπεια θα πρέπει να πάμε σε εκείνη την εποχή για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε και γεγονότα και να δούμε και ποια ήταν η μορφή της πόλης. Την πλατεία Αγίων Αποστόλων την γνωρίζουμε σήμερα κυρίως ως πλατεία 23 Μαρτίου. Η ονοματοθεσία της προέρχεται βεβαίως από το γεγονός της απελευθέρωσης της Καλαμάτας στις 23 Μαρτίου του 1821. Το όνομα στην πλατεία δόθηκε το 1893, όταν δόθηκαν και για πρώτη φορά ονόματα σε πλατείες και δρόμους της πόλης. Για τον χώρο στον οποίο διαδραματίστηκαν τα σημαντικά γεγονότα έχουν προκύψει ισχυρότατες διαφωνίες. Το βέβαιο είναι ότι η δοξολογία έγινε στον ποταμό, όπως μαρτυρούν ιστορικοί και πρωταγωνιστές της Επανάστασης. Για πολλά χρόνια επικράτησε η άποψη ότι η δοξολογία έγινε στους Αγίους Αποστόλους χωρίς ιστορική τεκμηρίωση. Όμως τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε ισχυρή άποψη από τον Νίκο Ζερβή, που υποστηρίζει ότι έγινε στον Αγιάννη, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση. Ο εορτασμός της επετείου της 23ης Μαρτίου 1821 καθιερώθηκε στην Καλαμάτα με βασιλικό διάταγμα τον Απριλίο του 1947. Με το διάταγμα ορίζεται ότι κατά ταύτην θα τελείται εις των εν καλάμες διασωζόμενων ιστορικών φραγκοβυζαντινών ναών των Αγίων Αποστόλων δοξολογία εις ανάμνησιν της ιστορικής ημέρας και επιμνημόσυνος δέησης υπέρ των ηρώων της ελευθερίας. Για το ξεκίνημα της Επανάστασης δόθηκε ολόκληρη μάχη για πολλά χρόνια, η οποία συνεχίζεται με κάθε ευκαιρία, καθώς την πρωτοκαθεδρία διεκδικούν και τα Καλάβρητα. Την οριστική επιβεβαίωση του χρόνου έναρξης της Επανάστασης του 1821 έδωσε εργασία του συμπατριώτη μας από τη Μεσίνη, ιστορικού και καθηγητή Πανεπιστημίου Παναγιωτόπουλου, που δημοσιεύτηκε το 1967. Μέχρι τότε, η ημερομηνία που ήταν γνωστή ως ημερομηνία σύνταξης της προκήρυξης της Μεσσηνιακής Γερουσίας προς τα Ευρωπαϊκά Σαυλάς ήταν η 25η Μαρτίου, προφανώς από τη δημοσίευσή της στην πρώτη εφημερίδα που εκδόθηκε στην Καλαμάτα μετά την Επανάσταση και μάλιστα στην Καλαμάτα. Αναφέρομαστε στην Σάλπιγγα την Ελληνική. Ο Παναγιωτόπουλος ερεύνησε τις φωτογραφίες εγγράφων των Βρετανικών κρατικών αρχείων σχετικών με την Επανάσταση του 1821 που είχε πάρει το Ινστιτούτο Νεοελληνικής Ιστορίας της Ακαδημίας Αθηνών.
Εκεί βρέθηκε το πρωτότυπο της πρώτης προκήρυξης που είχε σταλεί στην Αγγλία. Και γράφει: απάντηση παίρνει το ερώτημα το σχετικό με την ημερομηνία που εκδόθηκε προκήρυξη. Μια σύγχυση για το θέμα αυτό, 25 ή 28 Μαρτίου, με αρκετές συνέπειες στη διερεύνηση των ιστορικών συμβάντων εκείνων των ημερών, διασαφηνίζεται οριστικά με τον πιο έγκυρο τρόπο με την ημερομηνία 23 Μαρτίου πάνω στο πιο επίσημο κείμενο αυτής της προκήρυξης σε εκείνο που έφτασε στην Βρετανική Αυλή. Πέρα από το σχετική σημασία γεγονός ότι εξακριβώνεται η αληθινή ημερομηνία της προκήρυξης, προωθείται και το καθόλου υποδέστερο θέμα των διευκρινήσεων γύρω από τα επαναστατικά γεγονότα των πρώτων ημερών. Στην ίδια εργασία, ο Παναγιωτόπουλος επιχειρεί και μια ερμηνεία της διαπίστωσης ότι η προκήρυξη του Αχαϊκού Διευθυντηρίου προς τους προξένους των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων στην Πάτρα στις 26 Μαρτίου αποτελεί ουσιαστικά περίληψη της προκήρυξης της Μεσσηνιακής Συγκλήτου προς τα Ευρωπαϊκά Αυλάς. Εκτιμά ότι δεν είναι παρακινδυνευμένο να υποθέσουμε ότι η προκήρυξη της Μεσσηνιακής Συγκλήτου έφτασε στην Πάτρα στο διάστημα των τριών ημερών. Επισημαίνει όμως ότι δεν αποκλείεται το ίδιο κείμενο να έχει αποσταλεί από το κέντρο της φιλικής εταιρείας και στις δύο εφορίες Καλαμάτας Πάτρας, χωριστά και αρκετές ημέρες πριν από τα επαναστατικά γεγονότα. Ενδιαφέρον θα ήταν να ακούσουμε πόσο περιγράφει και ο Δημήτριος Δουκάκης στα Μεσσηνιακά και Ιδία Περιφαρών και Καλαμάτας το χρονικό της 23ης Μαρτίου. Μετά την μεσημβρίαν της αυτής ημέρας, εγένετο παρά των παραραίοντα ποταμών Νέδοδα, κατανεκτική δοξολογία και δέηση εγκάρδιος προς τον Θεόν, υποσύμπαντος του Ιερού Κλήρου, συγκειμένου από 24 ιερείς και ιερομονάχους, ήτινες ενδεδημένοι τα σιερατικά στολάς, φέροντες και τας Αγίας εικόνας, συνήλθον εις των ποταμών της πόλεως, όπου συναθρίστησαν και άπαντες οι Έλληνες πλοίωνες των 6.000, στρατιωτικοί, έμποροι και λοιποί άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Ευθύς δε ψάλλει προς τον ύπιστον δοξολογία και παράκλησης για την έναρξη του υπερπίστεως και πατρίδος αγώνος, με δάκρυα χαράς και αγαλιάσεως εις τους οφθαλμούς πάντων. Εκεί ευλογήθηκαν εσημαίε και απαξάπαντες όμωσαν και προς ενέγκωσιν εαυτούς ολοκαύτωμα υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος. Η σημασία της απελευθέρωσης της Καλαμάτας στη γέννηση του νεότερου ελληνικού κράτους παρουσιάζεται στην τεκμηριωμένη εργασία του Γιάννη Αποστολάκη, «Η Καλαμάτα και η γέννηση του νεοελληνικού κράτους». Αναλύοντας τα ιστορικά περιστατικά κάτω από τον φως των κανόνων δικαίου, ο Γιάννης Αποστολάκης καταλήγει. Κάτω από τα ιστορικά αυτά περιστατικά, είναι φανερό ότι η Καλαμάτα υπήρξε το μεγάλο ερμητήριο της Επανάστασης, στρατιωτικά και πολιτικά. Ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες του στρατηγού Υψηλάντη, σχηματίστηκε στο ελεύθερο τούτο εθνικό έδαφος προσωρινή κυβέρνηση υπό τον αρχιστράτηγο Πετρόμπη Μαυρομιχάλη, για να διακηρύξει την εθνική μας ανεξαρτησία με τη γνωστή προκήρυξη. Σταλμένη κι αυτή απ' έξω κατά τις επικρατέστερες ενδείξεις και να οργανώσει de facto τον πυρήνα του ελληνικού κράτους. Έτσι, στρατιωτικά μεν, άνοιγε ο δρόμος από τον Νότο για να πληγεί ο δυνάστης στο κέντρο του Μοριά, την Τρίπολη. Πολιτικά δε, να ετοιμαστεί η de jure συγκρότηση της ελληνικής πολιτείας στην Επίδαυρο μέσω των Καλτετζών. Αν ήθελε να αναζητήσει κανείς αναλογίες, η Καλαμάτα θα έπρεπε να είναι για την Ελλάδα ό,τι για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Φιλαδέλφια. Λίκνο της ελευθερίας. Και αφετηρία της νεότερης πολιτικής ιστορίας μας. Πίσω από τους Αγίους Αποστόλους φαίνεται το Αρχαιολογικό Μουσείο. Σε αυτό το χώρο αρχικά υπήρχε το παλιό αρχοντικό του Μπενάκη, το οποίο καταδαφίστηκε και δίπλα κτίστηκε το άλλο γνωστό ως κτίριο Μπενάκη, όπου στέγασε το μουσείο για πολλά χρόνια. Ναι. Όταν λοιπόν εγκαταλείφθηκε αυτό και ήταν ερυπωμένο, απαλωτριώθηκε και καταδαφίστηκε και έγινε μία πλατεία στις τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα. Στη συνέχεια όμως προέκυψε η ανάγκη μίας αγοράς. Είπαμε προηγουμένως ότι εκεί ήταν τα σφαγεία, εκεί ήταν τα ακρεοπολία, όπου έσφαζαν τα ζώα, και το 1930 ο τότε δήμαρχος ο Κροντήρης ξεκίνησε και έκτισε τα σφαγεία που γνωρίσαμε στη Δυτική Παραλία. Με τον ίδιο τρόπο, εδώ το 29 ξεκίνησε να χτίζεται από τη δημαρχοντία του ίδιου δημάρχου, να χτίζεται η Λαχαναγορά. Η Λαχαναγορά στέγασε δραστηριότητες πώλησης οπωροκυπευτικών και άλλων προϊόντων
μέχρι την δεκαετία, τις αρχές της δεκαετίας του 80, όταν κατασκευάστηκε η κεντρική αγορά Καλαμάτας και μεταφέρθηκαν όλες αυτές οι λειτουργίες στην κεντρική αγορά. Ναι. Το κτίριο έμεινε, ψιλοερυπώθηκε, στους σεισμούς έπαθε ζημιές και κάποια στιγμή αποφασίστηκε να γίνει μουσείο. Όταν όμως έφτασε η ώρα να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή μουσείου, διαπιστώθηκε ή εκτιμήθηκε ότι δεν υπήρχε στατική επάρκεια στο κτίριο και έτσι κατεδαφίστηκε το κτίριο της Λαχανάγορας και ξανακτίστηκε το κτίριο που στεγάζει σήμερα το Αρχαιολογικό Μουσείο, ακριβώς όπως ήταν και το κτίριο της Λαχανάγορας, καθώς είχε γίνει η αποτύπωση. Είχαμε πει προηγουμένως ότι εδώ υπήρχε το σπίτι του Μπενάκη και πιο πάνω υπήρχε το νέο σπίτι του Μπενάκη. Ήταν περιοχή στην οποία οι Μπενάκηδες είχαν μεγάλη ιδιοκτησία. Δύο δρόμοι φέρνουν το όνομα Μπενάκη και Παπάζογλου. Ο Μπενάκης ήταν ο Παναγιώτης Μπενάκης, ο επικεφαλής των Ορλοφικών το 1770 και ο Παπάζογλου αυτός που ήρθε στην Καλαμάτα και προετοίμασε μαζί με τον Μπενάκη και άλλους προκρίτους την εξέγερση των Ορλοφικών. Γι' αυτό το λόγο ο ένας δρόμος είναι κάθος τον άλλον σε αυτή την περιοχή. Το Μπενάκης είναι όνομα οικογένειας με αρχική κοιτίδα τη Βάθια. Εγκαταστάθηκε στη συνέχεια στη Μεσσηνία, στις Κυκλάδες, στη Σμύρνη και στην Αίγυπτο. Κατά μία εκδοχή, η οικογένεια κατάγεται από τον τρίτο γιο του Λιμπεράκη Γερακάρη, τον Μπένο. Ο Λιμπεράκης Γερακάρης, από το Ίτυλο, ήταν πειρατής τον 17ο αιώνα. Ορισμένα από τα επιφανή στελέχη της οικογένειας ήταν ο Παναγιώτης Μπενάκης, προύχοντας και παράγοντας της Μεσσηνίας με επιρροή στον Πασά της Τρίπολης. Είχε τεράστια περιουσία και σε αυτόν ανήκαν, εκτός των άλλων, εκατοντάδες στρέμματα στην ανατολική περιοχή της Καλαμάτας, ανάμεσα στα οποία περιλαμβανόταν και η Φυτία, η γνωστή μας Φυτιά, με τα περιβόλια της. Ο πύργος του βρισκόταν στη βορεινή πλευρά της σημερινής πλατείας Μαυρομιχάλη. Σε χρόνους μετεπαναστατικούς, η κόρη του Πεντζεχρούλα πάντρεψε την κόρη της Καλλιρόη με τον αδελφό του Πετρόμπεϊ, Αντώνη Μαυρομιχάλη, και της έδωσε για πρίκα τον πύργο. Στο σπίτι του Παναγιώτη Μπενάκη έφτασε το 1767 ο μυστικός απεσταλμένος της Ρωσίας Γεώργιος Παπαζόλης. Με την άφιξη του Ορλόφ και του Ρωσικού Στόλου, ο Μπενάκης ξεσήκωσε τους Μεσσήνιους και τους Μανιάτες και πήρε μέρος στην Επανάσταση του 1769 επικεφαλής δικού του τμήματος. Μετά την αποτυχία της Επανάστασης, εγκαταστάθηκε προσωρινά με την οικογένειά του στα Κύθυρα και ακολούθησε τον Ορλόφ προκειμένου να παρουσιαστεί στην αυτοκράτηρα Εκατερίνη. Πέθανε όμως από τη θλίψη του ή, κατά μία εκδοχή, δηλητηριάστηκε στο Λιβόρνο από αγνώστους πριν προλάβει να φτάσει στη Ρωσία. Ο Λιμπεράκης Μπενάκης ήταν γιος του Παναγιώτη. Πήρε μέρος στα Ορλοφικά, πήγε στην Κωνσταντινούπολη το 1776 και πέτυχε να πάρει αμνηστία και την περιουσία του που είχαν δημεύσει οι Τούρκοι. Ήρθε στην Καλαμάτα και εγκατέστησε τη μητέρα του, γενικός πρόξενος της Ρωσίας στην Κέρκυρα και τη Νέα Πόλη Ιταλίας, όπου και πέθανε. Παναγιώτης Μπενάκης, ο πρώτος δήμαρχος της Καλαμάτας, διορίστηκε από τους Βαβαρούς αμέσως μετά τη σύσταση του Δήμου Καλαμάτας, ο οποίος περιελάμβανε το Ασπρόχωμα, τα Λέικα, το Ελαιοχώριο και τα Γιαννιτσάνικα. Την επόμενη χρονιά, το 1836 δηλαδή, έγινε νέα διοικητική διάρθρωση του Δήμου. Στην εδαφική του περιφέρεια προσθέθηκαν το Καλάμι, τα Σπιτάκια και τα Κατσαρέικα. Ο Παναγιώτης Μπενάκης διορίστηκε και πάλι δήμαρχος. Στο αρχοντικό του φιλοξενήθηκαν πολλά ευρήματα από τα αρχαία της Μεσσηνίας και στεγάστηκε για πολλά χρόνια το Αρχαιολογικό Μουσείο της Καλαμάτας. Στον μεσαίο όροφο του αρχοντικού στεγάστηκε επίσης και το πρώτο γυμνάσιο Καλαμάτας που ιδρύθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1861. Εμμανουήλ Μπενάκης, γιος του προηγούμενου, εξελέγει δήμαρχος Καλαμάτας και χρημάτισε σε αυτή τη θέση από το 1874 μέχρι το 1878. Διονύσιος Μπενάκης, γιος του προηγούμενου, στρατιωτικός, γεννήθηκε και πέθανε στην Καλαμάτα, σπούδασε στη Σχολή Ευελπίδων, ονομάστηκε ανθιπύλαρχος και παραιτήθηκε ως συνταγματάρχης. Εξελέγει βουλευτής του κόμματος του Καφαντάρη και ήταν υποψήφιος δήμαρχος Καλαμάτας το 1934. Παναγιώτης Μπενάκης, πολιτευτής, αδελφός του προηγούμενου, γεννήθηκε στην Καλαμάτα και πέθανε στην Αθήνα. Σπούδασε νομικά και εξελέγει δήμαρχος Καλαμάτας από το 1907 μέχρι το 1914.
Το Μάρτιο του 1908, επί δημαρχίας του, υπεγράφει σύμβαση με την εταιρεία τροχιοδρόμων Καλαμάδας, το γνωστό μας τραμ. Να σημειώσουμε τέλος ότι Μεσίνιος στην καταγωγή ήταν και ο εθνικός ευεργέτης, μεγαλοεπιχειρηματίας και πολιτικός Εμμανουήλ Αντωνίου Μπενάκης, που γεννήθηκε στη Σύρο το 1834 και πέθανε στην Κηφισιά το 1929.